Τεράστιες είναι οι οικονομικές δυνατότητες που ανοίγονται με την εκμετάλλευση, αξιοποίηση του ήλιου, που ως καύσιμο είναι και δωρεάν. Έτσι, από εκεί και ύστερα μπορεί να δημιουργηθεί μια τεράστια οικονομία. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ωστόσο, η επιμονή στα ορυκτά καύσιμα, που εκτός από βρώμικα επιδεινώνουν και την κλιματική αλλαγή, ουσιαστικά απορρίθμισε το κλίμα. Γι' αυτό είναι άλλος ένας καλός λόγος να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές. Ακραία καιρικά φαινόμενα πυκνώνουν σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, αυτή την εβδομάδα, είχαμε δεκάδες ισχυρούς ανεμοστρόβιλους που χτύπησαν το τελευταίο διάστημα τις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων, εκτεταμένες πλημμύρες, πάρα πολύ μεγάλες ηλικές καταστροφές. Την επιδείνωση του ακραίου καιρικού φαινομένου, για την επιδείνωσή του μάλλον, προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Ο ουρανός σκοτίνιασε. Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάνουν απειλητικά την εμφάνισή τους στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες, από το Τέξας και την Οκλαχώμα μέχρι το Κάνσας και την Νεμπράσκα. Μια στέγη παρασύρθηκε από τους ανέμους. Η κατάσταση είναι σοβαρή. Ήχουν σιρήνες, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο που πλησιάζει. Οι ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν και την πόλη της Οκλαχώμα. Δρόμοι έκλεισαν, καθώς ήταν γεμάτοι από συντρίμμια. Αυτό είναι ό,τι απέμεινε από έναν σταθμό της πυροσβεστικής στην μικρή πόλη Bridge Creek της Οκλαχώμα. Σπίτια ισοπεδώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. Ο χώρος στάθμευσης ενός εμπορικού κέντρου πλημμύρισε. Εκτός από τους δυνατούς ανέμους, η καταιγίδα έφερε χαλάζι και βροχές στο Τέξας, που πλήττεται τους τελευταίους μήνες από ξηρασία. Ποτάμια υπερχείλησαν στο Όστιν και η πυροσβεστική έπρεπε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις για να απεγκλωβίσει οδηγούς από τα οχήματά τους. Περίπου 16.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων. 46 ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την ενδοχώρα τις τελευταίες 24 ώρες. Να λάβουμε υπόψη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εποχή κλιμακώνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 276 ανεμοστρόβιλοι, κατά μέσο όρο, πλήττουν τη χώρα το Μάιο. This is peak season. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ανεμοστρόβιλοι θα συνεχίσουν την επέλασή τους μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Πέρα από το γεγονός ότι επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, τα ορυκτά καύσιμα, τα βρώμικα καύσιμα, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος που έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας και την, θα λέγαμε, επιδείνωση και του επίπεδου της ποιότητας της ζωής μας καθημερινά, με την αέρια ρήπανση. Τώρα, αν και οι θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα έχουν ανέβει αισθητά, το νιώσαμε έντονα τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο το Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Eco City ολοκλήρωσαν και παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα τα αποτελέσματα των μετρήσεών τους για την εθαλομίχλη που εισπνεύσαμε όλοι το χειμώνα που μας πέρασε, βάζοντας μάλιστα και τα συγκριτικά στοιχεία με την προηγούμενη χρονιά. Όπως όλα δείχνουν, η εθαλομίχλη δεν υποχώρησε σε σχέση με το χειμώνα 2013-2014, αφού οι επιστήμονες κατέγραψαν ότι τουλάχιστον 40 μέρες μέσα στο χειμώνα υπήρξαν μεγάλες υπερβάσεις των ορίων των ρήπων από τα τζάκια, αλλά όχι μόνο, και από τα πετρελοκίνητα οχήματα που έχουν πολλαπλασιαστεί. Παρά το γεγονός ότι το αστεροσκοπείο σκιαγράφησε αναλυτικά το προφίλ της ρήπανσης, ποσοτικά και ποιοτικά, και το Eco City από την πλευρά του ετοίμασε και κατέθεσε προτάσεις στα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του νέφους, αυτά δεν προχώρησαν στην εφαρμογή των μέτρων. Αθήνα, δεκαετία του 80. Το γκρι φωτοχημικό νέφος απασχολεί τον τύπο και την κοινή γνώμη όσο ελάχιστα θέματα. 3 δεκαετίες μετά καταφέρνουν να το αντιμετωπίσουν, για να επιστρέψει όμως και πάλι τριμήτερο το 2013. Το τέρας της ατμοσφαιρικής ρήπανσης εγκαταστάθηκε και πάλι στον ουρανό της Αθήνας και όλων των μεγάλων ελληνικών πόλεων, όταν μαζικά οι πολίτες στράφηκαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στο ξύλο για να ζεσταθούν. Έχουμε καινούριο τέρας και είναι αυτό που λέγεται θαλομίχλη. Επί σειρά ετών, το Αστεροσκοπείο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο μετρούν, καταγράφουν και αναλύουν την ατμοσφαιρική ρήπανση. Οι μετρήσεις, ποσοτικές και ποιοτικές, αναδεικνύουν την καταγωγή των ρήπων και τις αιτίες που προκαλούν το νέφος, καθώς γίνεται πλήρης χημική καταγραφή. Στο κοκτέιλ των ρήπων περιλαμβάνονται αιωρούμενα σωματίδια μικρής και μεγάλης διαμέτρου, μαύρος άνθρακας και πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες. Το μονοξίδιο του άνθρακα που καταγράφεται χαρακτηρίζεται ως σιωπηλός δολοφόνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, και φέτος το φαινόμενο εμφανίστηκε με την ίδια ένταση όπως και πέρυσι, ενώ συνέβαλαν στην εμφάνισή του και τα πετρελοκίνητα οχήματα, τα οποία πολλαπλασιάστηκαν. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι στο 30% των ημερών, δηλαδή μία στις 3 ημέρες, έχουμε υπέρβαση του ορίου των ορούμενων σωματιδίων 2,5, που σημαίνει ότι στο σύνολο της περίοδου της χειμερινής είχαμε περίπου 40 ημέρες υπερβάση των ορίων.
Δίπλα στην υπέρταση και τη χοληστερίνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας επίσης την αέρια ρύπανση. Ανάμεσα στους 10 παράγοντες που παγκοσμίως επιβαρύνουν την υγεία των πληθυσμών, είναι και 2 παράγοντες περιβαλλοντικοί. Ο ένας είναι η σωματιδιακή ρύπανση των εξωτερικών χώρων και ο άλλος είναι η σωματιδιακή ρύπανση των εσωτερικών χώρων. Το αστεροσκοπείο και οι συνεργαζόμενοι επιστημονικοί φορείς κατέγραψαν αναλυτικά την αέρια ρύπανση και το ECOCITY εκπώνησε λεπτομερές σχέδιο προτάσεων, χωρίς κόστος για την πολιτεία, που κατατέθηκε στα αρμόδια Υπουργεία. Προτάσεις που δίνουν έμφαση στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα υγρά και στερεά καύσιμα. Προτάσεις που έμειναν στα σιρτάρια. Το βασικό στοιχείο είναι ότι δεν αξιοποιήθηκαν. Διακρίναμε προβλήματα ελέγχου, διακρίναμε προβλήματα στέγανών, με το αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξελιχθεί. Είναι φανερό ότι λείπει ο προσανατολισμός και η στρατηγική από πλευράς κυβέρνησης.